Kung Fu Panda, μία από τις πιο αστείες ταινίες που έχουν βγει, με εξαιρετική ιστορία, πάρα πολύ καλό animation και τον Jack Black. Who are you? I am the Dragon Warrior. Τι άλλο θα μπορούσε να ζητήσει κάποιος? Θα σας πω εγώ. Σίγουρα όχι το McDonald's version της ταινίας. Ναι φίλοι μου, η εταιρεία πίσω από το Ratatouille έκανε πάλι το θαύμα της. Little Panda Fighter. Ας το βάλουμε να δούμε πώς κατέστρεψαν την παιδική μας ηλικία αυτή τη φορά. Πάντα βαρέων βαρών. Είμαστε στα 12 δευτερόλεπτα. 12! Είναι νέο ρεκόρ. Δεν έχω λόγια, αλήθεια. Ο επίσημος τίτλος της ταινίας είναι Πάντα, ο μικρός πυγμάχος. Τα αγγλικά λένε ο μικρός πάντα πολεμιστής και αυτή που μιλάει λέει Πάντα βαρέων βαρών. Are you kidding me? Are you out of your mind? Αυτό δεν είναι animation για σφύριγμα, μπρο. Αυτό είναι όταν είσαι έτοιμος να κάνεις νατ. Που δεν πρέπει να κάνετε, γιατί είναι ο Νοέμβριος. Ξύπνα, Πανκάντα. Δεν είναι ώρα να ονειροπολείς. Ξύπνα. Συγγνώμη, δόκτωρα Πολάρης. Πανκάντα, είμαι ηλίθιος. Υπάρχει κάποιο κρυμμένο λογοπαίγνιο που δεν πιάνω? Αυτό βλέπω είναι και το όνομά του στα αγγλικά, οπότε ίσως όντως κάτι να μην πιάνω. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση του αλλού το όνομα να είναι Δόκτωρ Πολάρης στα αγγλικά. That floor ain't gonna mop itself, you know. Oh, sorry, Mr. Polaris. I guess they must have drifted off for a second. Το ξέρα. Δηλαδή, γιατί το Mister έγινε Δόκτωρ, ας πούμε? Το κύριε ήταν απαγορευμένη λέξη? Παίζανε ταμπού όταν μεταγλώτιζαν τη ταινία? Hold up. Φίλε, δε στήθος η πολική αρκούδα. Ο τύπος του δίνει και καταλαβαίνει στο γυμναστήριο μας. Κάνει μογ όλους. Και το βραβείο για το πιο ψεύτικο animation πάει στο... Η οθόνη του bowling όταν κάνω strike. Τι έγινε μόλις? Ονειρεύτηκε τον εαυτό του γυναίκα πάντα να χορεύει και μετά βρέθηκε πάνω σε ένα κουβά. What? Πώς βρέθηκε πάνω σε ένα κουβά? Αυτό είναι κυριολεκτικά το αρκουδάκι από εκείνη τη σειρά, το... Έλα, το Care Bears. Άντε ένα άκυρο πάντα να μην είναι μηνύσιμο, αλλά αυτό είναι αντιγραφή χαρακτήρα. Σίγουρα καταπατάει πνευματικά δικαιώματα. Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ακράδαντα ότι η νίκη θα είναι ορυδική. Δεν κατάλαβα καν τι έγινε, αλλά οκ. Okay. Μπορούσαν να το σκηνοθετήσουν καλύτερα. Όπως και να έχει, KO. Οκ, okay, το lore drop της σκηνής αυτής είναι ότι όταν ο Polaris ανέλαβε το Bear Bar Box, αλλιώς BBB, υπέγραψε ότι δεν μπορεί να πολεμήσει ποτέ ξανά. Και ο Μοϊκάνας αρκούδος κερδίζει συνέχεια, οπότε ο κόσμος δεν νοιάζεται πλέον. By the way, ας δώσει κάποιος αυτό το μεξιάρι ένα χαρτομάντιλο να τελειώνουμε. Σε όλες τις σκηνές του τρέχει η μύτη. Τότε έρχεται ο Πανακότας. Παιδιά, παραδειγματιστείτε τον αρκούδο, δείτε, τα κορίτσια τον κυνηγάνε. Είναι τρελές γι' αυτόν, θεοπάλαβες. Α, ναι. Γι' αυτό δεν μου βρίσκουν τίποτα εμένα. Δεν μ' αρέσει καθόλου η πάλι, τη βρίσκω πολύ βίαιη. Εδώ δες, εσένα δεν σου αρέσει να παλεύεις? Μα τι λες, εγώ τρελαίνομαι. Τι ακριβώς έγινε εδώ πέρα? Έρχεται, αρχίζει μιλάει, κοιτάει προς τα κάτω στον άλλον και νιώθω ότι μιλάει σε αυτόν. Όμως ο κοντός τον ρωτάει κάτι τελείως αντίθετο με αυτό που μόλις είπε και ο πανάσχημος αλλάζει γνώμη έτσι απλά. Μονολογούσε αρχικά. Α ναι, γιατί ανοιγοκλίνει το στόμα του? Α ναι, ξέχασε, έχουμε και αυτή. Είναι σερβιτόρα εδώ και είναι έτοιμη να κάνει roast. Να φύγεις νωρίς, τι θέλεις να κάνεις? Έχεις ραντεβού, ε? Δεν νομίζω. Τι περίμενες, Πανέρη? Είσαι κυριολεκτικά ο Virgin σε αντίθεση με τον Gigachad Freak Teddy. Πέρασε, Πανκάντα. Τι συμβαίνει? Hey, bro, come on now, dog. Come on, man. Αλήθεια, χρειαζόταν να τον δούμε να κάνει όλη τη διαδρομή με αυτό το low budget animation? Το χέρι του Polaris δεν ακουμπάει καν το κεφάλι του, δείτε. Δεν το παρατήρησα πριν, αλλά γιατί ο Πανηγύρης έχει 3 δάχτυλα και ο Polaris 4? Είναι αρκούδες και οι δύο, δεν θα έπρεπε να είχα τον ίδιο αριθμό δαχτύλων? Που είναι 5, by the way. Μετά από αυτό, ο Πανίδας πάει να βρει τον Master Sifu, που εδώ λέγεται Zin, για εκπαίδευση. Με συγχωρείς, δάσκαλε Zin. Ω, αρκούδε Πανκάντα, αρκετά έκανες. Πήγαινε, βάλε τα ρούχα σου. Δεν μην αργήσεις καθόλου, ε! Δεν θα αργήσω ξανά. Το αφεντικό ήθελε να μου μιλήσει και... Ο τύπος ζήτησε να φύγει νωρίς και άργησε. Δηλαδή είχε κλείσει ραντεβού πριν το σχόλασμα. Από πού βγήκε αυτό, Ultimate Option? Βλέπετε, παιδιά, αυτό είναι σινεμά. Έτσι ανατρέπεις τις προσδοκίες του άλλου. Όλοι νομίζαμε θα έπαιζαν ξύλο, αλλά είναι απλά για χορό. Κάτσε, πού είναι η περούκα από το όνειρο? Τι σε ενοχλεί, αρκούδε Πανκάντα? Τι με ενοχλεί,
Τίποτα φυσικά. Πάρα πολύ σύγχυση μέσα στο μυαλό σου. Συγχυσμένος αρκούδος, αρκουδένια βάρη. Δεν έχω ιδέα τι σημαίνει αυτό που μόλις είπε, αλλά δεν με παραξενεύει. Ο τύπος κάπνισε κάτι σίγουρα πριν. Δες πως ταξιδεύουν οι κόρες των ματιών του. Τέλος πάντων, οι δυο τους μιλάνε και εξηγεί πως αν θέλει να εντυπωσιάσει την άλλη στο μπαρ, πρέπει να δείξει αφοσίωση. Επιστρέφουμε στο μαγαζί και ο Πολάρης μας λέει πως θα μεταμφιεστεί για να πολεμήσει τον άλλον. Έτσι δεν θα τον ξέρουν γιατί θα φοράει μια μαύρη στολή. Και είσαι σίγουρος ότι θα πετύχει, δόκτωρα Πολάρης? Πολάρης, όχι! Είμαι ο μυστηριώδης μαχητής! Φυσικά και θα πετύχει! Διάβασα όλους τους κανόνες και οι μαχητές δεν χρειάζεται να αποκαλύπτονται! Είναι παράδοση αυτό, δεν το ξέρεις! Πολάρης, το πρόσωπό σου θα φαίνεται, το ξέρεις, Αυτά τα ρούχα δεν έχουν βγει από την τουλάπα από τότε που πούλησα τη μηχανή! Έχει περάσει πολύς καιρός, Πανκάντα! Όπαρε, σε ταινίες για ενήλικες πιο αργά βγάζουν τα ρούχα. Πότε πρόλαβε? Γεια σου, Πανκάντα! Τελικά έβγες νωρίς χθες, που είχες πάει? Χθες βράδυ... Κοίτα, ήμουνα εδώ και παρακολούθησα τον αγώνα μαζί σου. Χθες βράδυ! Δεν ήταν βράδυ, βλάκα. Όταν πήγες στον Μάστερ ήταν μέρα, δεν θα κοροϊδέψετε εμένα. Ο Αρκούδος βάζει για πλύσιμο τα ρούχα γιατί βρωμούσε αναφθαλήνη και τον βλέπουμε χωρίς πλάκα 30 δευτερόλεπτα να χορεύει όσο παίζει αυτή η μουσική που έχουν βάλει 5 φορές τώρα. Μια εφημερίδα πέφτει στο μπαρ που ανακοινώνει το match και το πρωτοσέλιδο δείχνει τον Πολάρης ντυμένο με τα ρούχα που spoiler μίκριναν στο πλυντήριο, που με κάνει να αναρωτιέμαι πότε βγήκε αυτή η φώτο και πώς την έχουν. Έχουμε ταξιδιώτη στο χρόνο εδώ. Ο Πολάρης τον ζητάει τη στολή και ο Παναθηναϊκός πάει να τη φέρει. Και προχωράμε στη μάχη. Τα ρούχα μικραίνουν και όλοι νομίζουν ότι είναι ο Πανίβλακας. Αλλά δεν είναι, γιατί αυτός είναι πολύ απασχολημένος να χορεύει σε ένα διαγωνισμό χορού. Παύλα να σπάει τα κόκαλά του, παύλα να κάνει οντισιόν για εκείνο το ρόλο της μίας γυναίκας από την ταινία Τρόμου που περπατάει στα 4 στα ταβάνια. Και ας μη σχολιάσω το γεγονός ότι παράτησε τη δουλειά του στη μέση γι' αυτό. Αποκλείεται αυτό να είναι νόμιμη κίνηση. Ο Πολάρης κερδίζει εύκολα τη μάχη του και ο Πανδημίας γίνεται επαγγελματίας χορευτής. Και μετά γυρνάει σπίτι στενοχωρημένος. Δεν ξέρω γιατί. Βρίσκει τη σερβιτόρα, η οποία μάλλον έχει αρνητικό IQ για να μην βλέπει ότι ο τύπος στο ring ήταν 2 φορές ψηλότερος από τον Punk. Τον φυλάει στο μάτι και φεύγει. Ο Πολάρης τον πιάνει και του λέει: μπρο, όλοι ξέρουμε ότι δεν αξίζει τα εύσημα. Και τότε από το πουθενά εμφανίζεται μια άλλη σερβιτόρα που δεν έχουμε δει σε όλη την ταινία για να τον μαλώσει. Ρε Πολάρης, μήπως να τα λέγατε αυτά μέσα στο γραφείο σου, λέω εγώ τώρα. Αφού είναι και μυστικά. Εν τω μεταξύ, σε όλη αυτή τη φάση, ο άλλος ο Βλάκας νομίζει ότι τον συγχαίρουν γιατί έγινε χορευτής. Κάτι που κάνει τον Πολάρης να γελάσει με το πιο περίεργο animation που έχω δει όταν το μαθαίνει. Θα πρέπει να παλέψω ξανά στη θέση. Μα όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν γίνεται να πιστεύουν ότι εγώ ήμουν στον αγώνα. Αφού εσύ πάλεψες, εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Μα. Σιωπή! Αν το μάθει κανείς, θα χάσω τη λέσχη, το ξέχασες! Τα λέτε για τον αγώνα εχθές το βράδυ! Απλά πάντε στο γραφείο! Τόσο δύσκολο είναι! Κάτι για άλλη μια φορά στη σχολή όπου ο Μάστερ τον εξηγεί πως πρέπει να πει την αλήθεια ότι δεν πολέμησε αυτός ή να πολεμήσει για να αποδείξει την αξία του. Το τι διάλεξε για άλλη μια φορά μας το κάνουν σπόλυχρονο ταξιδιώτες επειδή έχουν ήδη τη φωτογραφία του Πανούκλα στο ring. Μετά από μια συζήτηση με τον Πολάρης, στη Λεβάνς αποφασίζουν ότι θα πολεμήσει αυτός. Ακολουθεί ένα training μοντάζ 2 λεπτών με μουσική Rocky Wannabe στο background και τα χειρότερα animation. Απλά έβαλαν το χαρακτήρα του να πηγαίνει ευθεία, περνάει και μέσα από το πάτωμα. Και δεν είναι από τα μοντάζ που γίνεται καλό στο τέλος. Δεν είναι μουλάν εδώ πέρα να ανεβαίνει το στήλο. Ο πανσπερμικός χάνει από το σάκο του box. Άλλο ένα cut στη σχολή που ο Μάστερ του λέει το πιο ηλίθιο πράγμα που έχω ακούσει. Να θυμάσαι! Η πυγμαχία δεν είναι παρά μια άλλη μορφή χορού. Αυτός ο τύπος πρέπει να απομακρυνθεί από την κοινωνία. Τόσα ναρκωτικά σίγουρα τον έχουν κάνει επικίνδυνο. We fucking got. Δείτε πως το χέρι με το μικρόφωνο είναι σταθερό ενώ το υπόλοιπο σώμα κουνιέται. Μου θυμίζει όταν πιάνεις τις κότες και τις κουνάς και το κεφάλι μένει στάσιμο. Το ήξερα πως ο αγώνας θα είχε μεγάλη προσέλευση. Τα στοιχήματα είναι πολύ ψηλά. Δεν θα έχω ξαναδεί το χώρο τόσο γεμάτο ούτε και τόσα πολλά μπουρμπουά. Εγώ πάντως δεν βλέπω κανέναν. Ο Παντόφλας τρώει το μεγαλύτερο ξύλο της ζωής του και χάνει χωρίς να ρίξει ούτε μια μπουνιά στον άλλον. Και μετά μαθαίνουμε ότι ο Πολάρης είχε ποντάρει τα πάντα στον αντίπαλο γιατί ήξερε ότι ο Πανάθλιος τα έχανε.
Εγώ όμως ήμουν ο μόνος που δεν πίστευα ότι θα κερδίσεις. Γι' αυτό το λόγο πόνταρα στον αρκούδο τέρας. Έχεις μπροστά σου τον νέο εκατομμυριούχο της πόλης. Τώρα είναι εκατομμυριούχος. Γεϊ, ο πρωταγωνιστής μας βγήκε πιο χαμένος από ό,τι ήταν όταν άρχισε η ταινία. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Θα το ανακαλύψω όμως. Πού θα μου πάει? Ήξερα ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά εδώ. Αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι. Τορκίζομαι αν αυτό ήταν κάποιο είδους παιχνιδιού βρες τις διαφορές ανάμεσα στις δύο φωτογραφίες, θα είχα κολλήσει εδώ για ώρες. Μπρο, αλήθεια, δεν έχεις καλύτερο μέρος να το γυρίσεις αυτό από την κουζίνα σου? Χα, όντως είμαστε στην κουζίνα μου. Αχα, ώστε αυτό ήτανε. Η απάντηση ήταν μπροστά μου όλη αυτή την ώρα. Ο Πανκάντα μεταμορφώθηκε σε πολική αρκούδα και έγινε ληστής. Αλλά είναι πολύ αργά. Ο Πολάρης είναι διακοπές στο Βόρειο Πόλο που θα χρησιμοποιήσει τα λεφτά του να... Ξέρεις κάτι, δεν με ενδιαφέρει. Και μετά από όλο αυτό, ο Πανούργος κάπως τώρα έχει τη λέσχη. Δεν έχω ιδέα πώς, δεν εξήγησαν τα μέσα έξω του συμβολέου. Την κάνει σόου με χορό και μαζεύει παραπάνω κόσμο από πριν. Ναι, κυρίες και κύριοι, και τις δύο copy-paste αρκούδες. Και τελειώνει η ταινία. Wow. Χειρότερο από το Ratatouille, άνετα. Κάθε φορά γίνονται και χειρότερες, ειλικρινά. Η μπάρα για αυτές τις ταινίες είναι τόσο χαμηλά που είναι στην κόλαση πλέον. Για να δούμε. Η επόμενη είναι η Μικρή Μέλισσα. Έχει βγει και στα ελληνικά, αλλά δεν μπορώ να τη βρω πουθενά στο ίντερνετ. Μόνο στο Vendora τη πουλάνε και ειλικρινά δεν μου περισσεύουν ούτε 2,75 ευρώ να δώσω να την πάρω. Αλλά αν φτάσουμε τα 1000 like, θα κάνω μια επένδυση για το κανάλι. Ένα special ευχαριστώ στον Δούκα Παναγιώτη, Jim Da Crazy, κάποιο άγνωστο 66, Thanskin, Χρήστος Μπαπ, Μάνουελ Τι, Τάινο, Μπάζιλ, Λευτέρης Καντίνος, Αλεξίσφαιρος, Νίκος Κοντογιάννης, Μάικ, Butterboy, Μαρμότα, Χρήστος Κορμπάκης και τον Παναγιώτη Κοντό για την ευγενική συνεισφορά τους μέσω Patreon. Αν θέλετε και εσείς να βοηθήσετε το κανάλι, υπάρχει link στην περιγραφή του βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like και ένα subscribe. Και τα λέμε στο επόμενο.